Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συναδελφίστες που είσαστε συνδεδεμένοι ή μας παρακολουθείτε από το Facebook, σας καλωσορίζω όλους και όλες τη σημερινή μας εκδήλωση για την παρουσίαση της έκθεσης για την οικονομία και την απασχόληση του 2021. Και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη σημαντική ετήσια δραστηριότητα του Ινστιτούτου Εργασίας. Θέλω να καλωσορίσω όλους και όλες, ιδιαίτερα στελέχη κυβερνητικών υπηρεσιών. Βλέπω εδώ έχουν δηλώσει συμμετοχή αρκετοί. Κύριο Σταύρος Καραγιώργης από τη Στατιστική Υπηρεσία, συνάδελφους τόσο από το Συνδικαλιστικό Κίνημα των Εργαζομένων, όσο και από τις εργοδοτικές οργανώσεις, την ΟΕΦ και το ΚΕΒΕ, από το ΚΕΒΑ, τη Διευθύντρια, την κυρία Βασιλική Χατζιαδάμου, τη Διευθύντρια Τουρισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού, την κυρία Νανίδα Δημητριάδου, εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, την ΠΟΑΣΟ βλέπω, την ΠΑΣΥΔΗ, συνέφους από την ΠΑΣΥΔΗ, από τη ΣΕΚ και βεβαίως και τον πρόεδρο της ΤΕΟΚ που είναι συνδεδεμένος μαζί μας. Καλωσορίζω επίσης εκπροσώπους από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, τη Διευθύντρια Προγραμματισμού της και είναι δύσκολη η ονομασία, την κυρία Μαρίνα Γένσεν βεβαίως που την γνωρίζω πολύ καλά, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας, τον τέος Γενικό Γραμματέα της ΠΕΟ, τον Άντρο τον Κυπριανού. Δεν ξέρω αν έχει συνδεθεί και τον τέος Γενικό Γραμματέα της ΠΕΟ, Πάμπιν Κυρίτσι. Όλους σας καλωσορίζω και απολογούμε αν έχω δεν έχω αναφερθεί σε κάποιον που, ή σε κάποιον που έχει δηλώσει συμμετοχή και δεν τον έχω αναφέρει. Λοιπόν, η ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ ΠΕΟ για την οικονομία και την απασχόληση πραγματοποιήθηκε φέτος σε μια συγκυρία κατά την οποία η επιδημία έχει λάβει μια πιο ήπια μορφή, παρόλο που δεν λείπουν οι αβεβαιότητες για την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και για την επικινδυνότητα των μεταλλάξεων του ιού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η οικονομία είχε επανέλθει κοντά στους κανονικούς της ρυθμούς και είναι εξαιρετικά αμφίβολο ας το μέλλον οι κυβερνήσεις θα θελήσουν να περιορίσουν και πάλι την παραγωγή όπως το έκαναν το 2020. Η ανάλυση που παρουσιάζομαι στη φετινή έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση εξετάζει με μεγαλύτερη έμφαση τα μεγέθη που ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο τους μισθωτούς. Όχι μόνο τους μισθούς, αλλά και την απασχόληση και την ανεργία, την υποαπασχόληση, την ανεργία μακράς διαρκείας, την προσωρινή απασχόληση, τις εισοδηματικές ανισότητες, την υλική στέρηση και τους δείχτες φτώχειας. Τα δύο τελευταία κεφάλαια εξετάζουμε την πορεία της κυπριακής οικονομίας κατά το 2021, αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας. Αποτελεί βασικό συμπέρασμα της έκθεσής μας ότι η επαναφορά των εισοδημάτων της εργασίας στα προηγούμενα επίπεδά τους του 2019 δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι το μερίδιο του προϊόντος που ιδιοποιείται ο κόσμος της εργασίας είναι σε σημείο χαμηλότερο από όσο ήταν πριν την πανδημία
και ταυτοχρόνως το χαμηλότερο σημείο του από το 1995. Επομένως, η έξοδος από τη μεγάλη ύφεση του 2020 πραγματοποιείται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με υποτίμηση της εργασίας, η οποία προστίθεται στην υποτίμηση της εργασίας των ετών 2013 μέχρι 2015. Παρόλα αυτά, η διαδικασία προσαρμογής της οικονομίας μετά την κρίση του 20 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η ολική επαναφορά των μισθών στο προηγούμενο επίπεδό τους και ίσως σε ψηλότερο υψηλότερο παραμένει η διαδικασία ανοιχτή στις διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας και στον ταξικό συσχετισμό δυνάμεων. Με αφετηρία το γεγονός της επιδείνωσης των αποδοχών από εργασία, που η έκθεσή μας τεκμηριώνει επαρκώς, και της ανάγκης να αποτρέψουμε τη διολίσθηση σε μία νέα υποτίμηση της εργασίας, παραμένει στο τραπέζι για συζήτηση η πρόταση που επεξεργαστήκαμε πέρσι για μία νέα στρατηγική βιώσιμης μεγέθυνσης του ΑΕΠ, που προϋποθέτει η δημόσια αντιηφεσιακή οικονομική και εργασιακή παρέμβαση να στραφεί προς μία κατεύθυνση όπου η οικονομική μεγέθυνση θα έχει ως κινητήρια δύναμη της τις αυξήσεις των εισοδημάτων των μισθωτών, η οποία είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως wage-led growth. Μεγένθεση δηλαδή της οικονομίας οθούμενη από τους μισθούς. Στην έκθεση επιβεβαιώνεται ότι η πιο σημαντική με διαφορά κινητήρια δύναμη της μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά την πενταετία 2015-2019 και κατά το 2021 ήταν η μεγέθυνση της ζήτησης που κατευθύνεται προς τα ντόπια προϊόντα, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης από τη βελτίωση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, των εισοδημάτων δηλαδή των εργαζομένων. Αυτή είναι μια στρατηγική που δεν αφορά μόνο την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, αλλά έχει ένα κοινωνικά δίκαιο χαρακτήρα. Η προηγούμενη οικονομική κρίση και η εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος οδήγησαν σε δραματική αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας, ενώ προδιαγράφεται μια πρόσθετη αναδιανομή σε βάρος της εργασίας ως αποτέλεσμα της κρίσης του 2020. Αποτελεί λοιπόν ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης η αποκατάσταση αυτής της αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τις βασικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα της έκθεσης για την οικονομία και την απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας για το 2021 θα παρουσιάσει στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια ο Ηλίας Ιωακήμοπλου, που όπως πάντα είχε την επιστημονική ευθύνη εκπόνησης της μελέτης. Προηγουμένως, ωστόσο, θα δώσω τον λόγο για να σχολιάσει τη συνδικαλιστική σημασία των συμπερασμάτων της έκθεσης στη Σωτηρούλα Χαραλάμπου, στη νέα Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ και ως εκ τούτου και νέα πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΚ ΠΕΟ. Όπως κάθε χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής εκδήλωσης, τόσο των συνολικών κείμενων της έκθεσης, όσο και οι σημερινές παρεμβάσεις, θα είναι διαθέσιμα και ελεύθερα προσβάσιμα βέβαιως στο διαδικτυακό χώρο του Ινστιτούτου στο www.inec.org.cy. Σας ευχαριστώ ακόμη μία φορά για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα μαζί μας και δίνω αμέσως τον λόγο στη συναδέλφιστα Σωτηρούλα Χαραλάμπου. Ευχαριστώ, Παύλο. Καλημέρα σε όλους και όλες και ευχαριστώ εγώ με τη σειρά μου για το γεγονός ότι έχετε συνδεθεί μαζί μας για να παρακολουθήσουμε ακόμα μια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω και τον φίλο τον Ηλίαν που θα μας παρουσιάσει την έκθεση και βεβαίως να σημειώσουμε ότι η επόμενη έκθεση θα πρέπει. Αναμένουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρουσιάσουμε ζωντανά, βλέποντας και ακούγοντας διαζώσεις ο ένας τον άλλο.
Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου παρουσιάζει σήμερα την ετήσια έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση. Μια έκθεση στην οποία για 18 χρόνια τώρα παρατίθενται με επιστημονική τεκμηρίωση και αιτιολόγηση τα δεδομένα και οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Μια έκθεση με μια διαφορετική κατάθεση εκτιμήσεων από αυτή που μας έχουν συνηθίσει, αφού αυτή γίνεται από τη σκοπιά των δυνάμεων της εργασίας και με στόχο να δώσει στο κίνημα των εργαζομένων επιχειρήματα και δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν στους καθημερινούς συνδικαλιστικούς αγώνες. Η έκθεση του ΙΝΕΚ για την οικονομία και την απασχόληση δεν είναι όμως πολύτιμο εργαλείο μόνο για τις δυνάμεις της εργασίας. Αποτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό οικονομικό σύγγραμμα για όσους αναζητούν μια άλλη θεώρηση της οικονομίας και των αριθμών από αυτές που επιβάλλουν οι κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις. Η έκθεση για το 21 έρχεται να επιβεβαιώσει μια ανησυχία που είχαμε εκφράσει και στην παρουσίαση της περσινής έκθεσης. Ότι για ακόμα μια φορά θα καταβληθεί προσπάθεια τον λογαριασμό και της υγειονομικής κρίσης να το φορτώσουν στους εργαζόμενους και τους αδύνατους. Στα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης καταγράφεται ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Η υγειονομική κρίση δεν απείλησε τα κέρδη που προσκόμισε το κεφάλαιο από τις σκληρές μνημονιακές πολιτικές της περίοδου 13-15. Με βάση τα στοιχεία, τα εισοδήματα του κεφαλαίου αυξήθηκαν μεταξύ 2008-2012 και το τρίτο τρίμηνο του 2021 κατά 41%, χωρίς η άνοδος των κερδών να ανακοπεί από την κρίση του 2020. Ενώ αντίθετα, τα εισοδήματα της εργασίας την ίδια περίοδο αυξήθηκαν μόνο κατά 6%. Στηριζόμενη στη μεγάλη ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων που δημιουργήθηκε την περίοδο της κρίσης του 2013, βασιζόμενη στο αίσθημα ανασφάλειας και φόβου που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους και εκμεταλλευόμενη την ευρεία κλίμακας απορρίθμιση της εργασίας και ειδικότερα τη μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, την αγορά υπηρεσιών, την ψεύδο αυτοαπασχόληση, την υποδηλωμένη εργασία, την προώθηση των ευέλικτων αρρύθμιστων μορφών απασχόλησης, στόχος είναι και αυτή τη φορά οι ζημιές που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2020 λόγω της πανδημίας να μεταφερθούν με την παγιά γνωστή συνταγή στον κόσμο της εργασίας. Είναι λοιπόν πέρα από προφανές ότι για να μπορέσει να ανακοπεί αυτή η τάση, για να μην οδηγηθούμε σε μια νέα υποτίμηση της εργασίας που με τη σειρά της θα εμβαθύνει και να παγιώσει ακόμα περισσότερο τις οικονομικές και τις κοινωνικές ανισότητες, χρειάζεται άμεσα να υπάρξουν παρεμβάσεις από την πολιτεία για αποκατάσταση μιας στοιχειώδους ισορροπίας στη διαμόρφωση της σχέσης μεταξύ μισθών και κερδών. Η πρώτη αναγκαία και επιβαλλόμενη παρέμβαση είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων που να διασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο μίνιμουμ μισθό και βασικά ωφελήματα από την εργασία του. Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, ένας στόχος που καταγράφεται και μέσα από τη σχετική πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επαρκής και αξιοπρεπής μισθούς, χρειάζεται από τη μια να ολοκληρωθεί η διαδικασία που ξεκινήσαμε ως συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και μερικά χρόνια για εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων, έτσι που οι βασικοί όροι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων να εφαρμόζονται για όλους τους εργαζόμενους των κλάδων που καλύπτουν οι συμβάσεις και ταυτόχρονα να κατοχυρωθεί κατώτατος μισθός και βασικά ωφελήματα για όσους εργαζόμενους οι όροι απασχόληση τους δεν καλύπτονται από συμβάσεις. Επειδή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο κοινωνικού διαλόγου για αυτά τα ζητήματα, η ΠΕΟ για ακόμα μια φορά υπογραμμίζει ότι οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι συνολικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μέσα από ένα οριζόντιο κατώτατο μισθό να οδηγηθούμε σε ακόμα ένα μηχανισμό υπόσκαψης και διάβρωσης των συλλογικών συμβάσεων και των κατώτατων μισθών που είναι συμφωνημένες μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι γι' αυτό που η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό και η εξέλιξη της θα είναι κέρυας σημασίας για αυτό που και στην έκθεση υπογραμμίζεται που έχει να κάνει με την υποτίμηση της εργασίας.
Μέτρα επιβάλλεται να παρθούν και για τον περιορισμό των φαινομένων της αγοράς υπηρεσιών, της ανάθεσης εργασίας με τη μέθοδο των υποεργαλαβιών και άλλων μηχανισμών φτηνής αρρύθμισης εργασίας, οι οποίοι και εδώ χρησιμοποιούνται ως ένας μηχανισμός για διάβρωση των συμφωνημένων, ως φτηνής εργασίας. Και δυστυχώς θα υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι μορφές απασχόλησης χρησιμοποιούνται κατά κόρο από το ίδιο το κράτος. Ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την περίοδο από τη σκοπιά της στήριξης του εισοδήματος του κόσμου της εργασίας αποκτούν και τα μέτρα κατά της ακρίβειας αλλά και η αποκατάσταση της πλήρους απόδοσης της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Τέλος, μια άλλη αναγκαία παρέμβαση για τον κόσμο της εργασίας είναι η διεύρυνση και η βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής ως μηχανισμός δικαιότερης ανακατανομής του εισοδήματος, ειδικότερα σε τομείς όπως είναι η στέγη, η στήριξη των οικογενειακών εισοδημάτων μέσα από τα οικογενειακά επιδόματα, οι πολιτικές στήριξης των νέων και των εργαζομένων γυναικών. Είναι λοιπόν μονόδρομος η υποτίμηση της εργασίας και η συσσόρευση από τους λίγους σε βάρος των πολλών. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος στην οικονομία. Ένας δρόμος που τεκμηριώνει ότι η βελτίωση των μισθών και το συνθηκό ζωής της μισθωτής εργασίας, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων σε αντιδιαστολή με τη λιτότητα και τη συμπίωση των μισθών, όσο και αν αυτό ακούγεται ετερόδοξο και αιρετικό στα αυτιά των κυρίαρχων οικονομικών και πολιτικών κύκλων, είναι ένας εφικτός και οικονομικά δυνατός δρόμος για μια άλλη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Αυτό το δρόμο είναι που με επιστημονική σαφήνεια και πληρότητα μας καταθέτει και φέτος ο φίλος Ηλίας Ιωακήμογλου μέσα από την έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση. Από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΚ, αλλά και των συνδικαλιστών της ΠΕΟ, τον ευχαριστούμε γιατί με τον δρόμο που καταθέτει μας δίνει εφόδια και στηρίγματα για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Ηλία, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς εσένα, Σωτηρούλα, για το χαιρετισμό σου. Βλέπω ότι στο μεταξύ έχουν συνδεθεί και άλλοι φίλοι που επίσης καλωσορίζω, όπως τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, τον κύριο Καυκαγιά, καθώς επίσης και εκπρόσωπον από το Ευρωπαϊκό Ταμείο που βλέπω. Σίγουρα δεν θα έχω αναφερθεί σε όλους και απολογούμε ξανά. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον Ηλία, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μαζί μας από τις Βρυξέλλες. Ηλία, αν είσαι έτοιμος, έχεις τον λόγο. Καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η εισήγηση που θα αναπτύξω στη συνέχεια δεν θα ακολουθήσει κατά γράμμα τη δομή της γραπτής ετήσιας έκθεσης. Θα επικεντρώσω το ενδιαφέρον στα ζητήματα των μισθών, της διανομής του προϊόντος, της κερδοφορίας. Ηλία, μου επιτρέπεις να πω κάτι πριν. Ναι. Διότι επειδή στη συνέχεια θα υπάρξει και χρόνος για να κάνουμε μια συζήτηση, ενημερώνω όλους και όλες που παρακολουθούν ότι μπορεί να ζητήσουν μετά την παρέμβαση του Ηλία του λόγου να υποβάλουν ερωτήματα ή αν υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν να τα υποβάλουν γραπτώς, μπορούν επίσης να το κάνουν μέσα από την λειτουργία του Zoom για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Θα τα βλέπω τα μηνύματα αν υπάρχουν ερωτήσεις και θα τις μεταφέρω στη συνέχεια. Καθώς επίσης ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται και μέσα από την μετάδοση της εκδήλωσής μας στο Facebook. Ευχαριστώ πολύ και δίνω ξανά τον λόγο στον Ηλία. Έλεγα λοιπόν ότι θα επικεντρώσω στα ζητήματα των μισθών, των κερδών, της διανομής του προϊόντος, επειδή είναι το κρίσιμο ζήτημα
αυτής της περίοδου. Στην ετήσια έκθεση περιλαμβάνονται και δύο κεφάλαια για τις μακροοικονομικές εξελίξεις, από τα οποία θα αναφέρω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Κατά τα άλλα, ωστόσο, θα πρέπει να, όποιος ενδιαφέρεται, να καταφύγει στο γραπτό, γιατί στην εισήγησή μου θα αναφερθώ, όπως είπα, στα ζητήματα των μισθών και της διανομής του εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση διεθνώς, σε όλη την διεθνή οικονομία, σε μία φάση εξόδου από την κρίση, και στις περισσότερες χώρες, αν όχι όλες, τουλάχιστον τις αναπτυγμένες χώρες, η έξοδος αυτή πραγματοποιείται με μία απόπειρα υποτίμησης της εργασίας, σε άλλες χώρες με ήπιο τρόπο, σε άλλες χώρες σιωπηλά, σε άλλες χώρες με τρόπο που δεν ντρέπεται να κρύβει τις προθέσεις. Σε όλες πάντως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι πάμε σε μία τέτοια διαδικασία, και αυτό μέσα σε μία συγκυρία όπου υπάρχει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ένας αρκετά μεγάλος πληθωρισμός της τάξης του 3%, όπου οι τιμές των πρώτων υλών έχουν εκτοξευστεί, και αυτό δημιουργεί αριθμίες στην παραγωγή, όπου το χρέος των χωρών είναι εξαιρετικά αυξημένο, και ίσως το χειρότερο από όλα, υπάρχει αυξημένη ρευστότητα στη διεθνή οικονομία. Υπάρχει δηλαδή, έχει διοχετευτεί πάρα πολύ χρήμα δηλαδή στην παγκόσμια οικονομία, και αυτό έχει επιπτώσεις οι οποίες αναβάλλονται συνεχώς από τους διεθνείς οργανισμούς και τις κυβερνήσεις, επειδή γνωρίζουν ότι αν περιορίσουν τη ρευστότητα, ανεβάζοντας για παράδειγμα τα επιτόκια, αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα για μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία τα φοβούνται σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη μεριά, η διατήρηση αυτής της ρευστότητας έχει οδηγήσει σε χαμηλά επιτόκια, και αυτό οδηγεί σε ζημιές μια μεγάλη μερίδα του κεφαλαίου. Επομένως, είναι μια κατάσταση που σε βάθος χρόνου πρόκειται να ανατραπεί, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες θα θελήσουν να συγκεντρώσουν πίσω όλη αυτή τη ρευστότητα, και τότε η παγκόσμια οικονομία θα μπει σε μια δύσκολη φάση, όπου θα πρέπει να περιμένουμε ότι και οι ταξικές αντιθέσεις θα οξυνθούν και πάλι σε μεγάλο βαθμό. Στην γενική αυτή συγκυρία μπορούμε να διακρίνουμε, σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, τα κέρδη δηλαδή του κεφαλαίου, τι ακριβώς συμβαίνει, κάνοντας χρήση τεσσάρων μεγεθών, τα οποία υπάρχουν και στην ετήσια έκθεση. Καταρχάς, τα περιθώρια κέρδους αυξάνονται σε όλες τις χώρες. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο, βεβαίως. Το εισοδηματικό μερίδιο των κερδών στο ΑΕΠ, δηλαδή το τμήμα εκείνο του προϊόντος που ιδιοποιείται το κεφάλαιο ως εισόδημα, παρουσιάζει αύξηση, και μάλιστα στην περίπτωση της Κύπρου εμφανίζεται υψηλότερο από ό,τι πριν από την κρίση, την υγειονομική κρίση εννοώ. Ένας άλλος δείκτης που παρακολουθούμε είναι η απόδοση κεφαλαίου, δηλαδή πόσο ψηλά είναι τα κέρδη σε σχέση με το επενδεδημένο κεφάλαιο, και αυτό βρίσκεται σε άνοδο. Και τέλος, και το σύνολο των εισοδημάτων του κεφαλαίου, δηλαδή υπολογισμένα σε ευρώ τα κέρδη, οι τόκοι και οι πρόσοδοι, τι μέγεθος έχουν συνολικά.
Θα δούμε μερικά από αυτά και στην συνέχεια. Πάντως, με όλους αυτούς τους δείκτες, έχουμε μια γενική άνοδο της κερδοφορίας. Και επειδή αυτή τη στιγμή το σύστημα, ο καπιταλισμός δηλαδή, αδυνατεί να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας, είναι περίπου, ας πούμε, σχηματικά από το 2008 και μετά. Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι περίπου στάσιμη σε όλες τις χώρες. Ο μόνος τρόπος που έχει απομείνει για να αυξήσει την κερδοφορία του, το κεφάλαιο, είναι να στραφεί ενάντια στην εργασία και να μειώσει το μερίδιό της στο προϊόν. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει με αύξηση της παραγωγικότητας, πρέπει να γίνει με μειώσεις των μισθών. Και βεβαίως, ανάλογα με την χώρα, η χρονική στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχει προηγηθεί για τις δύο όμορφες συνθήκες που υπήρχαν εκεί. Σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου δεν υπήρξαν τέτοια σοβαρά προβλήματα, έχουν ξεκινήσει και εδώ κάποιες διαδικασίες για να μειωθεί το μερίδιο της εργασίας στο προϊόν. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτό σημαίνει προκειμένου να μειωθεί ο πραγματικός μισθός. Ωστόσο, αυτή η άνοδος της κερδοφορίας δεν είναι αρκετή από μόνη της. Δεν είναι αρκετή, εννοώ, για τους κατόχους του κεφαλαίου, διότι τους διασφαλίζει ότι στο εξής, από εδώ και πέρα, δεν θα έχουν ζημιές, αντιθέτως θα έχουν ψηλά κέρδη. Ωστόσο, στη διάρκεια του 2020 είχαν μεγάλες απώλειες, στη διάρκεια του πρώτου κύματος δηλαδή, είχαν μεγάλες απώλειες, τις οποίες είναι προφανές ότι επιθυμούν να ανακτήσουν. Και αυτό δημιουργεί αντικειμενικές συνθήκες για όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Επομένως, ανοίγεται μπροστά μας μία περίοδος τέτοια, όπου θα πρέπει να περιμένουμε όξυνση των αντιθέσεων εργασίας κεφαλαίου και για τον λόγο που μόλις ανέφερα και για τον άλλο λόγο που ανέφερα προηγουμένως, ότι η μακροοικονομική, η νομισματική διαχείριση μάλλον της παγκόσμιας οικονομίας θα αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει συνθήκες αντιπαράθεσης κεφαλαίου και εργασίας. Στην Κύπρο, όπως θα δούμε στις διαφάνειες σε λίγο, υπάρχει ο κίνδυνος, ή μάλλον έχουμε μπει ήδη σε μία διαδικασία πτωτικής τάσης του πραγματικού μισθού και υποτίμησης της εργασίας επομένως, η οποία είναι ανοιχτή, βρίσκεται σε εξέλιξη και το πού θα οδηγήσει τελικά εξαρτάται από τον κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων. Επομένως, οι συνθήκες, το επαναλαμβάνω στο εξής, θα είναι συγκρουσιακές και επομένως πολλά εξαρτώνται από τον βαθμό ετοιμότητας των οργανώσεων των εργαζόμενων τάξεων, είτε είναι συνδικαλιστικές είτε είναι πολιτικές. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τα κυριότερα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή τη γενική εισαγωγή που μόλις έκανα. Και θα πρέπει να ενεργοποιήσω την προβολή. Δεν τα κατάφερα ακόμα, μισό λεπτό. Δεν ξέρω, βλέπετε στην οθόνη το διάγραμμα που βλέπω εγώ? Βλέπουμε, Ηλία. Νομίζω αν κάνεις την επιλογή full screen. Α, μάλιστα, τώρα είναι εντάξει. Τώρα είναι εντάξει. Ωραία, ωραία.
Στο πρώτο διάγραμμα βλέπετε την αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού στην Κύπρο. Η περίοδος στην οποία αναφέρεται το διάγραμμα είναι από το 2006 μέχρι το 2000, μέχρι σήμερα. Και όπως βλέπετε, η πορεία του προγραμματικού μισθού παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά, ότι στην πρώτη περίοδο από το 2006 μέχρι το 2012 υπάρχουν διακυμάνσεις του μισθού, ωστόσο οι διακυμάνσεις αυτές γίνονται γύρω από μια σταθερή τιμή που είναι αυτή εδώ η οριζόντια ευθεία. Και στη συνέχεια με το μνημονιακό πρόγραμμα έχουμε την μεγάλη μείωση, η οποία μέχρι το καλοκαίρι του 2014 είχε ολοκληρωθεί και είχε οδηγήσει τον μέσο μισθό σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 11% σε σχέση με το μέσο επίπεδο της περίοδου 2006-2012. Από την στιγμή που αρχίζει η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, το 2015, αρχίζει και ανακάμπτει και ο πραγματικός μισθός, και αυτό συμβαίνει, βρίσκει στήριγμα στο γεγονός ότι καθώς αναπτύσσεται η οικονομία, η ζήτηση για εργασία αυξάνεται, η απασχόληση αυξάνεται, μειώνεται το ποσοστό ανεργίας, και όταν μειώνεται το ποσοστό ανεργίας βελτιώνεται η διαπραγματευτική θέση των μισθωτών έναντι των επιχειρήσεων και έχουμε αύξηση του πραγματικού μισθού. Αυτή η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί μέχρι την υγειονομική κρίση το 2019, στο τέλος, το τέταρτο τρίμηνο, όπως βλέπετε εδώ στο διάγραμμα. Ο μέσος πραγματικός μισθός είχε αυξηθεί, ωστόσο δεν είχε φτάσει πίσω στο μέσο επίπεδο του 2006-2012, δεν είχε δηλαδή εξαλειφθεί πλήρως η αρνητική επίπτωση που είχε το μνημονιακό πρόγραμμα και βρισκόταν τότε ο μέσος μισθός σε ένα επίπεδο περίπου 3,5% χαμηλότερο από το μέσο επίπεδο του 2006-2012. Στη συνέχεια, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη μείωση, που είναι αυτό εδώ το βύθισμα, στη διάρκεια του 2020, του δευτέρου τριμήνου, και στη συνέχεια υπήρξε μία ανάκαμψη του μέσου μισθού μαζί με την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό που βλέπουμε που θα βρείτε στην έκθεση είναι ότι η ανάκαμψη του προϊόντος, του ΑΕΠ δηλαδή, πραγματοποιήθηκε πλήρως. Θα δείτε δηλαδή ότι επανήλθε το προϊόν στο επίπεδο που είχε το 2019. Εδώ αντιθέτως, στην περίπτωση του προγραμματικού μισθού, βλέπετε ότι δεν υπήρξε επαναφορά. Η αύξηση ήταν μικρότερη από αυτή που έπρεπε για να ξαναγυρίσουμε στο επίπεδο του 2019. Και το χειρότερο είναι ότι στη συνέχεια υπήρξε και νέα μείωση του μέσου πραγματικού μισθού. Εδώ έχει παρέμβει και ο πληθωρισμός, έτσι, ο οποίος μειώνει την αγοραστική δύναμη με έναν τρόπο, ας πούμε, αυτόματο. Επομένως, τώρα η απόσταση ανάμεσα στον η απόσταση μεταξύ του μέσου πραγματικού μισθού σήμερα σε σχέση με τον μέσο όρο των ετών 2006-2012 δεν είναι 3,5%, αλλά είναι μείον 6,8%, για να το συγκρατήσουμε, ας πούμε, 7%. Έτσι, είμαστε 7% χαμηλότερα από αυτό που θα έπρεπε, και επομένως
Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη διαφορά. Και σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια τάση η οποία εδώ στο διάγραμμα εμφανίζεται με την ευθεία μη τόνος, η οποία είναι μια πτωτική τάση που υποδεικνύει ότι εάν τα πράγματα συνεχίσουν όπως έρχονται, θα είναι πολύ πιθανό να δούμε και νέες μειώσεις του μισθού. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μία νέα υποτίμηση της εργασίας, η οποία θα έχει προσθεθεί στην προηγούμενη, δηλαδή αυτή των ετών 2013-2014, και ο πραγματικός μισθός θα είναι σημαντικά πολύ, πολύ χαμηλότερος πλέον. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε για την αγοραστική δύναμη του μισθού. Στο δεύτερο διάγραμμα βλέπετε τη σύγκριση μεταξύ της παραγωγικότητας της εργασίας και τον μέσο πραγματικό μισθό. Στην Κύπρο πάντα, όσα θα δούμε στη συνέχεια θα αφορούν την Κύπρο. Όπως βλέπετε, η παραγωγικότητα της εργασίας και στην Κύπρο παρουσιάζει το φαινόμενο που παρουσιάζει, που ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ αργή πλέον βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και εδώ στο διάγραμμά μας είναι η πορτοκαλί γραμμή και η περίοδος πάλι είναι μετά το 2006. Βλέπετε ότι με την ευθεία α-α τόνος μπορούμε να περιγράψουμε αυτήν την στασιμότητα που υπάρχει στην παραγωγικότητα της εργασίας. Και το μεγάλο βύθισμα που εμφανίζει είναι το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Και στην άλλη καμπύλη βλέπουμε τον μέσο πραγματικό μισθό. Είναι η ίδια καμπύλη που είδαμε προηγουμένως στο πρώτο slide. Βλέπετε εδώ ότι στην περίπτωση της παραγωγικότητας της εργασίας, παρόλη τη στασιμότητά της, δεν υπήρξε μείωση. Αυτό που την περιγράφει δηλαδή, είναι τη στασιμότητα, είναι η ευθεία α-α τόνος. Παρέμεινε δηλαδή ακριβώς στα ίδια επίπεδα η παραγωγικότητα της εργασίας. Ο πραγματικός μισθός όμως μειώθηκε. Μειώθηκε και όπως είπα κινδυνεύει να μειωθεί και άλλο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχει μειωθεί το μερίδιο της εργασίας στο προϊόν. Διότι από την παραγωγικότητα της εργασίας και τον μέσο πραγματικό μισθό, αν τα πάρουμε υπόψη μας και τα δύο, τα διαιρέσουμε, βρίσκουμε το μερίδιο της εργασίας, δηλαδή από την συνολική πίτα, ας την πούμε έτσι, του προϊόντος, ποιο είναι το κομμάτι που παίρνουν οι μισθωτοί. Αυτά τα στοιχεία που είδαμε προηγουμένως μας εξηγούν γιατί το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου, εδώ είναι στον επιχειρηματικό τομέα για να μην θολώνει την εικόνα η ύπαρξη του δημόσιου τομέα, το εισοδηματικό του δηλαδή μερίδιο, το μερίδιο του κεφαλαίου στο προϊόν, παρουσιάζει μία αύξηση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακή αύξηση. Βλέπετε ότι πριν στην περίοδο 2006-2012 το μερίδιο του κεφαλαίου κειμενόταν γύρω από μία μέση τιμή 44%. Δηλαδή από το συνολικό προϊόν το 44% μοιραζόταν σε κέρδη των επιχειρήσεων, σε τόκους και σε προσόδους. Στη διάρκεια της μεγάλης μεταρρύθμισης του 2013-2014 το εισοδηματικό μερίδιο αυξήθηκε και στη συνέχεια ισορρόπησε για όλη την περίοδο από τότε μέχρι την υγειονομική κρίση σε ένα επίπεδο περίπου 48-49% του ΑΕΠ.
Επομένως, υπήρχε πάλι μία κάποια σταθερότητα στο τμήμα εκείνο του προϊόντος, το οποίο ιδιοποιούταν το κεφάλαιο. Βλέπουμε ότι στο τέλος της περίοδου όμως, με το τέλος της υγειονομικής, όχι τέλος, με το τέλος της πρώτης φάσης της υγειονομικής κρίσης, το μερίδιο του κεφαλαίου, το εισοδηματικό μερίδιο, αυξάνεται και έχουμε μία αυξητική τάση, την οποία περιγράφει μία ευθεία, η οποία ελπίζω να φαίνεται και στη δική σας οθόνη. Επομένως, έχουμε μία νέα άνοδο, η οποία προς το παρόν έχει την όψη μιας ανόδου έντονης, γρήγορης και μιας ανόδου που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Επομένως, έχουμε αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου και αυτό μπορούμε να το δούμε, να δούμε το ίδιο νόμισμα από την άλλη πλευρά του, να δούμε δηλαδή το εισοδηματικό μερίδιο πλέον της εργασίας. Κακώς ο τίτλος είναι λανθασμένος. Εδώ είναι εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας που βλέπουμε. Εδώ πάλι, όπως μπορείτε να δείτε, υπήρχε μία μέση τιμή, περίπου 57% του προϊόντος, μία μέση τιμή γύρω από την οποία κειμενόταν το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας. Έχουμε την μεγάλη πτώση με το πρόγραμμα του 13-14. Η πτώση όμως η οποία συνεχίστηκε και κατά τα επόμενα έτη. Εδώ τι συνέβη από το 2014 μέχρι το 2017. Είχαμε μία κάποια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα ότι είναι δυσδιάκριτη. Ωστόσο, υπήρξε μία αργή αύξηση, συνολικά της τάξης του 5%, η οποία οδήγησε ακόμη χαμηλότερα το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας. Και στη συνέχεια, όταν πλέον το ποσοστό ανεργίας λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας φτάνει σε χαμηλότερα επίπεδα, αρχίζει πλέον κάπως δειλά και αρκετά αργά το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας να αυξάνεται και είναι αυτή εδώ η περίοδος από το 17 μέχρι το 19. Εδώ το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας είχε επιστρέψει στο 53% από το 57, ήταν δηλαδή μειωμένο κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΟΑΕΠ. Πρόκειται για πολύ μεγάλο ποσό. Αν το μετατρέψετε σε ευρώ, θα δείτε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο κάθε χρονιά, όχι μόνο μία, κάθε χρονιά μεταφέρεται από τον κόσμο της εργασίας στον κόσμο του κεφαλαίου. Έτσι, η μείωση που πραγματοποιήθηκε το 2013-2014 δεν ήταν εφάπαξ. Ήταν για κάθε μία χρονιά που ακολουθεί. Για κάθε μία χρονιά που ακολουθεί, λοιπόν, έχουμε αναδιανομή του εισοδήματος 4 μονάδων και δυστυχώς φαίνεται ότι μετά το 2000, με την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση του 2020, το μερίδιο της εργασίας έχει μειωθεί και πάλι και βρίσκεται τώρα στο επίπεδο του 50%. Επομένως, προστίθεται άλλες δύο μονάδες στις 4 της υποτίμησης που πραγματοποιήθηκε το 2013-2014. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι μία μεταβατική φάση και το μερίδιο της εργασίας θα έχουν τη δύναμη, θα έχει τη δύναμη ο κόσμος της εργασίας, οι μισθωτοί, να την επαναφέρουν στα παλιά
επίπεδα, αν μη τι άλλο στο επίπεδο του 52,5% που βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αναδιανομή, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε το ίδιο φαινόμενο και σε άλλες χώρες πολλές. Σε μερικές γίνεται με σιωπηλό τρόπο, σε ορισμένες με θορυβώδη. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα πόσο θόρυβο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Στις χώρες που πραγματοποιείται κάπως σιωπηλά, καταλαβαίνετε ότι οι ελπίδες για να υπάρξει διόρθωση αυτής της μείωσης του μεριδίου της εργασίας είναι μειωμένες. Εδώ στο Βέλγιο που βρίσκομαι, για παράδειγμα, είναι απολύτως σιωπηλή αυτή η αναδιανομή. Δεν ακούγεται, καν δεν κάνει θόρυβο ούτε καν μέσα στις οργανώσεις τις συνδικαλιστικές και τις πολιτικές της χώρας. Το ίδιο αυτό που συμβαίνει, για να το δείξουμε με ακόμα πιο γλαφυρό τρόπο, και έχουμε, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται να, με πολύ γλαφυρό τρόπο να δείξουμε αυτό που συμβαίνει. Το βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα, όπου τα κέρδη, οι τόκοι και οι πρόσοδοι του κεφαλαίου, δηλαδή με μια κουβέντα το εισόδημα του κεφαλαίου, παρουσιάζει μια εκπληκτική άνοδο μετά από το 2015, όπως βλέπετε στο διάγραμμα. Έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα του κεφαλαίου κατά 41% σε σχέση με την περίοδο 2006-2012, που ήταν σταθερά τα εισοδήματα. Και όπως βλέπετε, στην περίοδο αυτή υπήρχε μία σταθερότητα σε όλα τα εισοδήματα, και στα δύο εισοδήματα, και της εργασίας και του κεφαλαίου. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της κυπριακής οικονομίας, τουλάχιστον από το 2002 που ξεκίνησα να την παρακολουθώ μέσα από την ετήσια έκθεση και μετά, ότι υπήρχε μία σταθερότητα στη διανομή του προϊόντος. Έτσι, ήταν μια οικονομία που βάδιζε με βάση αυτό το δεδομένο. Αυτό καταργήθηκε, έσπασε αυτή η συμφωνία, σε εισαγωγικά, της σταθερότητας στη διανομή του προϊόντος. Και όπως βλέπετε, μετά από το 2015 και μετά, το εισόδημα του κεφαλαίου πόσο γρήγορα αυξήθηκε σε σχέση με το εισόδημα της εργασίας. Το εισόδημα της εργασίας σήμερα είναι μόλις 6% ψηλότερο από ό,τι το 2006-2012, ενώ το εισόδημα του κεφαλαίου είναι 41% ψηλότερο. Εδώ πρέπει να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι το σύνολο των αμοιβών της εργασίας δεν αντανακλά τον μέσο πραγματικό μισθό, τον μέσο χρηματικό μισθό. Δεν αντανακλά κάτι τέτοιο, αλλά η αύξηση δηλαδή του 6% δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε ο μισθός κατά 6%. Όπως είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα, σε ένα από τα προηγούμενα διαγράμματα, είναι κάτω από το επίπεδο του 2006-2012 ο μισθός. Αυτή η αύξηση του 6% προκύπτει από το γεγονός ότι εργάζονται περισσότερα άτομα ως μισθωτοί. Έχει αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός όσων απέκτησαν μισθό, και έτσι η συνολική μάζα, το σύνολο των μισθών είναι αυξημένο κατά 6%. Για να το πω με άλλα λόγια, το 2006-2012 και σήμερα, το σύνολο των μισθών που καταβάλλονται είναι περίπου δύο ίσες ποσότητες. Σήμερα είναι λίγο υψηλότερο το σύνολο των αμοιβών εργασίας κατά 6%, ας πούμε όμως ότι είναι περίπου το ίδιο. Επομένως, έχουμε
τους ίδιους μισθούς που καταβάλλονται στις εργαζόμενες τάξεις, αλλά στην πρώτη περίοδο αυτό γινόταν με λιγότερους μισθωτούς και υψηλότερο μέσο μισθό, ενώ τώρα γίνεται με περισσότερους μισθωτούς και χαμηλότερο μέσο μισθό. Για να αποκτήσουν δηλαδή οι εργαζόμενες τάξεις το εισόδημα που χρειάζονται για να είναι η αναπαραγωγή τους, η συντήρησή τους, η καθημερινή και η αναπαραγωγή τους ομαλές, πρέπει τώρα να εργάζονται περισσότερο με έναν χαμηλότερους μισθούς. Έτσι, επομένως έχουμε μια υποτίμηση της εργασίας. Έτσι ώστε για να αποκτήσει τα προστοζήν, αυτά που είναι αναγκαία για να ζήσει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενες τάξεις, πρέπει να εργάζονται περισσότερα άτομα. Σε ό,τι αφορά όλη αυτή την αναδιανομή που είδαμε στα προηγούμενα slides, θα μπορούσε κάποιος να φέρει την αντίρρηση, και είναι μια συνήθις αντίρρηση που προβάλλεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις, από τα κόμματα της δεξιάς, από όλο αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο του κεφαλαίου, ας τον πούμε έτσι. Θα μπορούσε να φέρουν την εξής αντίρρηση, να πούνε ότι ωραία, αυτά έπρεπε να γίνουν για να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία. Έπρεπε να μειωθούν οι μισθοί, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Χρειαζόμασταν περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Στο διάγραμμα που βλέπουμε τώρα, βλέπουμε δύο καμπύλες. Η πρώτη καμπύλη, που είναι με χρώμα πορτοκαλί, μας δείχνει την ανταγωνιστικότητα που προκύπτει από την μείωση του κόστους εργασίας. Βλέπετε ότι πάλι εδώ έχουμε μια σταθερότητα στην περίοδο 2006-2012. Με το πρόγραμμα του 2013-2014 έχουμε άνοδο της ανταγωνιστικότητας του κόστους εργασίας, διότι μειώνεται το κόστος εργασίας εφόσον μειώθηκαν οι μισθοί. Και επομένως έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση. Εδώ, αν θεωρήσουμε αυτήν την οριζόντια γραμμή που περιγράφει τη σημερινή κατάσταση, είναι στο 117, ξεκινήσαμε από το 100, επομένως είναι μία βελτίωση κατά 17% της ανταγωνιστικότητας στο κόστος εργασίας, που σημαίνει ότι εάν οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση αυτής της μείωσης του κόστους εργασίας, δηλαδή μείωναν αναλογικά τις τιμές τους, τότε θα έπρεπε η ανταγωνιστικότητα της τιμής τους να περιγράφεται από την ίδια καμπύλη με πορτοκαλί χρώμα. Εάν δηλαδή είχαμε μία μείωση 17% στο κόστος εργασίας, που όντως είχαμε, και έλεγαν οι επιχειρήσεις, ωραία, τώρα κι εγώ, εφόσον έχω τόσο χαμηλότερο κόστος, θα μειώσω και τις τιμές μου. Όχι κατά 17%, γιατί παρεμβαίνουν και οι πρώτες ύλες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν μια γενναία αύξηση που θα είχαμε στις τιμές, θα έχει αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και αυτό θα ωφελούσε εξαιρετικά και τις εξαγωγές, και δεν θα υπήρχε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια ότι υπάρχει στο ισοζύγιο εξωτερικών ανταλλαγών της χώρας, της Κύπρου. Επομένως, θα έπρεπε να δούμε μια τέτοια βελτίωση. Αυτή τη βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα την είχε υποσχεθεί και το πρόγραμμα του 2013-2014, το μνημονιακό πρόγραμμα. Προφανώς δεν επρόκειτο ακριβώς γι' αυτό. Όπως βλέπουμε, η ανταγωνιστικότητα τιμής τελικά ισορρόπησε σε ένα πολύ χαμηλότερο σημείο από αυτό που την περίμεναν, αν υποθέσουμε ότι ήταν ειλικρινείς οι προθέσεις τους, δηλαδή στο 7%. Υπήρξε δηλαδή μια βελτίωση της τιμής, της ανταγωνιστικότητας τιμής κατά 7%, ενώ η μείωση της ανταγωνιστικότητας κόστος εργασίας ήταν 17%. Επομένως, έγινε μια χρήση μεικτή, ας το πούμε έτσι, του ωφέλους που είχαν οι επιχειρήσεις τότε,
Χοντρικά, έτσι, για να το θυμόμαστε, μπορούμε να πούμε ότι τη μισή από την θυσία που έγινε από την πλευρά των μισθωτών την χρησιμοποίησαν για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της τιμής και την άλλη μισή την χρησιμοποίησαν απλώς για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη σύγκριση των μισθών σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, με τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη ομοιότητα της κυπριακής οικονομίας, για να μπορούμε να απαντούμε και στο άλλο επιχείρημα. Στο άλλο επιχείρημα που ακούγεται από την άλλη πλευρά συχνά, ότι είμαστε σε ένα διεθνή ανταγωνισμό και πρέπει η μισθή μας να είναι ανταγωνιστική. Και εδώ στο διάγραμμα βλέπουμε ότι η μισθή πλέον στην Κύπρο είναι, όπως και πριν, ήταν από τους χαμηλότερους, ήταν χαμηλότερη από τους μισθούς στην Ιταλία και στην Ισπανία και μεγαλύτερη από την Πορτογαλία. Όπως βλέπετε, σήμερα είναι μεγαλύτερη και από την περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι μισθοί ποτέ δεν αυξήθηκαν ξανά μετά από τα δύο μνημόνια. Για την Ελλάδα δεν είναι και καλή σύγκριση. Είναι μία χώρα η οποία είναι μία χώρα η οποία πεθαίνει. Τα πάντα βρίσκονται σε παρακμή. Η Πορτογαλία, από την άλλη μεριά, όπως βλέπετε, έχει έναν μέσα σε αιτήσεις αποδοχές, οι οποίες, εάν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, σε 1-2 χρόνια θα είναι ψηλότερες από την Κύπρο. Ή για να το πω με τον τρόπο που μας ενδιαφέρει, εμάς περισσότερο, οι μέσες αιτήσεις αποδοχές εργασίας στην Κύπρο θα είναι χαμηλότερες και από την Πορτογαλία. Εδώ στο διάγραμμα θα μπορούσε κάποιος να πει, ωραία, αυτή εδώ είναι, έχουμε μόνο 5 χώρες. Λοιπόν, εάν τοποθετούσαμε στο ίδιο διάγραμμα και άλλες χώρες, θα ήταν χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και θα ήταν όλες, θα βρίσκονταν πολύ ψηλότερα από τις χώρες του Νότου. Επομένως, η Κύπρος βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις με όλες τις κατατάξεις που αφορούν τα μεγέθη των μισθών, είτε είναι ο ονομαστικός μισθός, είτε είναι ο πραγματικός, είτε είναι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Η Κύπρος από τις ενδιάμεσες θέσεις στην κατάταξη των 28 χωρών έχει μετατοπιστεί προς τα κάτω, προς το χειρότερο. Το ποσοστό ανεργίας είναι ένα κρίσιμο μέγεθος για την εξέλιξη των μισθών και παρουσιάζει αυτόν τον καιρό ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς. Βλέπετε ότι πριν από την κρίση κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό δεν υπάρχει πλέον, προς το παρόν τουλάχιστον. Η μεγάλη αύξηση που βλέπουμε εδώ έχει προκλήθηκε από το μνημονιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια με την ανάκαμψη της οικονομίας, το ποσοστό ανεργίας άρχισε να πέφτει και στα τελευταία του στάδια άρχισαν να υπάρχουν και κάποιες αυξήσεις των μισθών. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν η ανεργία το 2019 κατέβηκε κάτω από το κατόφλι του 7,5%, είδαμε τότε σημαντικές αυξήσεις των μισθών. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε μπει σε μια ιδιαίτερη ζώνη, ότι είχαμε περάσει κάτω από ένα επίπεδο ανεργίας που είναι γνωστό στους οικονομολόγους ως ανεργία ισορροπίας, στην οποία επέρχεται, στο οποίο επίπεδο επέρχεται μια ουσιαστική μεταβολή στο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, μισθωτών και επιχειρήσεων, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του μισθού. Επειδή δηλαδή το ποσοστό ανεργίας έχει κατέβει πλέον σε κάποιο χαμηλό επίπεδο,
ενισχύεται η θέση των μισθωτών, οι οποίοι είτε ατομικά είτε μέσα από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις μπορούν να διεκδικήσουν ψηλότερους μισθούς. Υπήρξε λοιπόν μια τέτοια περίοδος μερικών τριμήνων, η οποία μας έδειξε πως η ενεργεία ισορροπίας είναι κάπου εκεί, γύρω στο 7,5%. Είναι επομένως πολύ σημαντικό για εμάς να δούμε το ποσοστό ανεργίας να πέφτει κάτω από το επίπεδο αυτό, διότι θα επέτρεπε στους εργαζόμενους και στις οργανώσεις τους να διεκδικήσουν, να αναιρέσουν αυτό που είδαμε στα προηγούμενα slide, δηλαδή αυτή την υποτίμηση της εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να πέσει το ποσοστό ανεργίας όσο γίνεται χαμηλότερα και σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί κάτω από το 7,5%. Το ποσοστό ανεργίας όμως πώς μειώνεται? Μειώνεται καταρχάς όταν υπάρχει οικονομική μεγέθυνση, όταν αυξάνεται το προϊόν, όταν δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση εργασίας, έτσι, για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στην αυξημένη παραγωγή που πρέπει να κάνουν, θα πρέπει να προσλάβουν εργαζόμενους, επομένως αυξάνουν την ζήτηση εργασίας, επειδή αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις ταυτοχρόνως, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε καλύτερους μισθούς. Σε αυτή τη διαδικασία, σε άλλες εποχές, υπήρχε ένας παράγοντας που δεν βοηθούσε και αυτός ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις μπορούσαν, αντί για προσλήψεις, να στραφούν σε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που τους επέτρεπε να προχωρήσουν, να αυξήσουν την παραγωγή τους με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας χρήση μηχανών δηλαδή. Στη σημερινή περίοδο, ωστόσο, η παραγωγικότητα της εργασίας, όπως είπαμε, είναι πρακτικά στάσιμη. Άρα, το ποσοστό ανεργίας συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τον ρυθμό μεγέθυνσης του προϊόντος, με την αύξηση του ΑΕΠ. Επομένως, το να υπάρχει σημαντική αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος θα ήταν για μας ευχής έργο και θα έπρεπε να ήταν και ένας στόχος με κεντρική σημασία. Έτσι, το ξαναλέω, γιατί η αύξηση του ΑΕΠ θα μείωνε το ποσοστό ανεργίας κάτω από ένα κρίσιμο κατώβλι, που είναι το 7,5%, και αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ σε κάθε είδους διαπραγμάτευση για αυξήσεις των μισθών. Το ποσοστό ανεργίας, και φάνηκε αυτό από όσα είπαμε προηγουμένως, είναι το μέγεθος, το παραδοσιακό μέγεθος με το οποίο μετράμε την ανεργία, και είναι αυτό που, όπως φάνηκε τα προηγούμενα, έχει σημασία για να περιγράψουμε ή μάλλον για να αντιληφθούμε ποιος είναι ο συσχετισμός δύναμης στην αγορά εργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και μισθωτών σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση του μισθού. Είναι κρίσιμο μέγεθος, αλλά περιγράφει αυτό. Δεν περιγράφει άλλες πλευρές της ανεργίας, οι οποίες αφορούν τους εργαζόμενους και το πόσο εύκολα διαβιούν, πόσο εύκολη είναι η ζωή τους. Και γι' αυτό έχουμε και άλλους δείκτες. Μερικούς από αυτούς, τους κυριότερους από τους άλλους δείκτες, βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα. Οι δείκτες αυτοί είναι η μακροχρόνια ανεργία, η αποθάρρυνση. Η αποθάρρυνση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι άνεργοι, πολλοί άνεργοι, δεν εμφανίζονται στην αγορά εργασίας να αναζητήσουν εργασία, επειδή έχουν αποθαρρυνθεί και πιστεύουν ότι δεν θα βρουν δουλειά. Και η υποαπασχόληση, η οποία είναι το σύντομο όνομα για την μερική απασχόληση που είναι ανεπιθύμητη από τους εργαζόμενους. Δεν θα ήθελαν να έχουν αυτοί οι μισθωτοί να έχουν απασχόληση με πλήρες ωράριο.
Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το διάγραμμα ότι οι βραχυχρόνιοι άνεργοι είναι ένα είναι περίπου 20.000 άτομα σήμερα. Μαζί με τους μακροχρόνιους ανέργους φτάνουμε στις 35.000 περίπου. Αλλά εάν προσθέσουμε και τις άλλες δύο κατηγορίες, που είναι οι αποθαρρυμένοι και οι υποαπασχολούμενοι, τότε οι αριθμοί αυξάνονται πάρα πολύ και διπλασιάζονται. Έχουμε δηλαδή ένα παραδοσιακό ποσοστό ανεργίας, το οποίο συντίθεται από τις δύο πρώτες επιφάνειες εδώ, δηλαδή την κόκκινη και την γκρι σκούρα, που είναι οι βραχυχρόνιοι και οι μακροχρόνιοι άνεργοι, και στη συνέχεια με το πορτοκαλί χρώμα έχουμε τους αποθαρρυμένους, και με το ανοιχτό γκρίζο χρώμα στο τέλος ψηλά έχουμε την υποαπασχόληση. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσος είναι ο αριθμός των ανέργων, βραχυχρονίων και μακροχρονίων, άλλοι τόσοι είναι οι αποθαρρυμένοι και οι υποαπασχολούμενοι. Για να το πω με ένα σύντομο τρόπο, σε κάθε ένα άνεργο αντιστοιχεί ακόμη ένα άτομο, το οποίο είναι είτε υποαπασχολούμενο είτε είναι αποθαρρυμένος. Από την πλευρά λοιπόν της αναπαραγωγής της συντήρησης και της αναπαραγωγής των νοικοκυριών των εργαζόμενων τάξεων, τα πράγματα είναι σαφώς πολύ χειρότερα από αυτό που περιγράφει το παραδοσιακό ποσοστό ανεργίας. Επομένως, το ποσοστό ανεργίας είναι καλό να το κρατάμε για να μας περιγράφει το συσχετισμό δυνάμεων που έχουμε με τις επιχειρήσεις, και αυτό το ποσοστό ανεργίας, το διευρυμένο ποσοστό ανεργίας, ας το πούμε έτσι, το οποίο αφορά τη ζωή, την συντήρηση, την αναπαραγωγή των εργαζόμενων τάξεων. Για να δούμε την ίδια εικόνα, αλλά με πιο καθαρό τρόπο, και για να ξεχωρίσουμε τις συνιστώσεις της συνολικής εικόνας, έχουμε εδώ 4 ξεχωριστά διαγράμματα για κάθε ένα από τα μεγέθη που μας ενδιαφέρουν. Η προσωρινή απασχόληση, σαν ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, είναι εδώ στο πρώτο διάγραμμα, επάνω αριστερά. Βλέπετε ότι αυτή η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε πάρα πολύ στη διάρκεια του μνημονιακού προγράμματος, στη συνέχεια όμως με την ανάκαμψη μειώθηκε και βρίσκεται σήμερα σε επίπεδο το οποίο είναι συγκρίσιμο με αυτό της περίοδου 2008-2012. Επομένως, το συμπέρασμα για την προσωρινή απασχόληση είναι ότι η άνοδός της έχει κυκλικό χαρακτήρα, όπως λέμε, δηλαδή αυξάνεται στις δύσκολες τις περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και μειώνεται όταν η οικονομία αναπτύσσεται για αρκετό καιρό με υψηλούς ρυθμούς. Στην περίπτωση των αποθαρρυμένων μπορούμε να βγάλουμε το ίδιο συμπέρασμα, διότι όταν έπεσε η αποθάρρυνση, όταν μειώθηκε το 2019, είχε φτάσει στα επίπεδα του 2008-2010. Μόνο στη συνέχεια με την υγειονομική κρίση παρουσίασε αύξηση μεγάλη. Επομένως, και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο στο οποίο θα έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα. Τα δύο φαινόμενα στα οποία θα έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα είναι τα δύο κάτω διαγράμματα, δηλαδή η υποαπασχόληση και η μακροχρόνια ανεργία. Για ποιο λόγο εδώ πρέπει να ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος? Διότι η υποαπασχόληση αυξήθηκε με το μνημονιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια μειώθηκε με την φάση ανάπτυξης της οικονομίας 2015-2019. Στη συνέχεια όμως, μάλλον στο τέλος του 2019,
δεν είχε επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν το 2008-2012. Παίρνοντας δηλαδή τη χρονική στιγμή που ήταν η καλύτερη από όλες για την οικονομία, δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο του 2019, και συγκρίνοντάς το με την περίοδο 2008-2010, βρίσκουμε ότι η υποαπασχόληση τώρα ήταν, το 19 δηλαδή, ήταν σημαντικά υψηλότερη. Ήταν στάξεις του 6% έναντι 2-3% το 2008. Επομένως, η υποαπασχόληση φαίνεται ότι έχει αποκτήσει έναν μόνιμο χαρακτήρα. Τελειώνω σε πολύ γρήγορα. Εντάξει. Ναι. Σου δίνω 5 λεπτά, επιτάχυνε λίγο, για να έχουμε και κάποιο χρόνο για συζήτηση. Το ίδιο λοιπόν, το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τη μακροχρόνια ανεργία, διότι εδώ βλέπετε ότι ποτέ δεν επανέλθει στα επίπεδα του 2008-2012. Αυτά όλα αφορούσαν τους μισθούς, την διανομή του προϊόντος, την ανεργία κτλ. Για το μακροοικονομικό κομμάτι της φετινής έκθεσης, όπως είπα, θα αναμείνω μόνο σε 2 ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα. Το ένα ζήτημα είναι ότι η κυπριακή οικονομία έχει ξεκινήσει πάλι να αναπτύσσεται και βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να εξαντλήσει, πολύ μικρό. Δηλαδή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα του χρόνου, θα έχει εξαντλήσει το παραγωγικό δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει, χωρίς να έχει προβλήματα. Αυτό το περιγράφουμε, είναι ένα μέγεθος που ονομάζουμε δυνητικό ΑΕΠ. Είναι ένα επίπεδο προϊόντος που αν το υπερβείς σαν χώρα, αρχίζεις να έχεις προβλήματα. Δηλαδή, ψηλότερο πληθωρισμό και πολύ μεγαλύτερες εισαγωγές. Επομένως, αντιμετωπίζεις προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, στο εμπορικό ισοζύγιο, ας το πούμε έτσι. Σε αυτό το διάγραμμα που βλέπετε, υπάρχει το δυνητικό ΑΕΠ που είναι σε πορτοκαλί χρώμα και με το κόκκινο χρώμα είναι το πραγματικό ΑΕΠ. Εδώ βλέπετε ότι υπήρχε διαθέσιμο πολύ μεγάλο παραγωγικό δυναμικό. Το βλέπουμε στις στήλες που υπάρχουν στο κάτω μέρος του διαγράμματος, πόσο μεγάλο κενό υπήρχε που μπορούσε να καλυφθεί και το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Και στη συνέχεια η κυπριακή οικονομία έφτασε πάνω από το δυνητικό ΑΕΠ, είχε εξαντλήσει δηλαδή ήδη από το 2018 τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται χωρίς να δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τον πληθωρισμό και το έλλειμμα στις εξωτερικές ανταλλαγές. Και αυτό θα μπορούμε να πούμε τώρα, κοιτάζοντας την εικόνα εκ των υστέρων, ότι δεν ήταν δεν ήταν καθόλου φρόνιμη πολιτική. Και στη συνέχεια, με το 2020, το ΑΕΠ πέρασε λίγο κάτω από το δυνητικό ΑΕΠ. Επομένως, αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, αυτό είναι το 2020, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η χώρα θα έχει να αντιμετωπίσει συνθήκες που ευνοούν τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι ήδη ψηλός για τα ιστορικά δεδομένα. Δεν είναι σαν τον παλιό πληθωρισμό που είχαμε κάποτε, είναι όμως 3% ή 4%. Αυτός ο πληθωρισμός έχει αιτίες εξωτερικές, προέρχεται δηλαδή από παράγοντες που είναι έξω από την κυπριακή οικονομία. Εάν όμως η κυπριακή οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον τρόπο που το έκανε στην πενταετία 2015-2019, θα δημιουργήσει και εσωτερικές συνθήκες που θα είναι επικίνδυνες να πάρουν αυτόν τον εξωτερικό, τον πληθωρισμό που έρχεται απ' έξω και να τον κάνουν μια εσωτερική, να του δώσουν μια δυναμική καινούρια. Επομένως, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ.
το οποίο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει με την έννοια ότι αν μια κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε παράλογες καταστάσεις και δημιουργεί ελλείμματα για τα οποία μετά θα πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, ο κόσμος της εργασίας συνήθως είναι αυτός ο οποίος καταβάλει το τίμημα για τη διόρθωση. Και για ποιο λόγο υπάρχει ένα τέτοιο μικρό παραγωγικό κενό, για ποιο λόγο έχει εξαντληθεί σχεδόν αμέσως το διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που έγιναν στην τελευταία ανάκαμψη της οικονομίας μετά το 2015 δεν ήταν όσες θα έπρεπε, ήταν χαμηλότερες. Ήταν περίπου 40% χαμηλότερες από ό,τι οι επενδύσεις πριν από το 2010. Και ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να σας δείξω, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου τρομακτικό, είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Όταν λέμε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εννοούμε όλες τις συναλλαγές που έχει η χώρα με το εξωτερικό, έτσι, εισαγωγές, εξαγωγές, κινήσεις εμβασμάτων που έρχονται από την ναυτιλία ή από τον τουρισμό, όλες οι συναλλαγές έτσι που κάνει η χώρα. Βλέπετε ότι η Κύπρος έχει έλλειμμα 9,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το 1 δέκατο περίπου του προϊόντος, το οποίο είναι ένα τεράστιο έλλειμμα, είναι συγκρίσιμο με το έλλειμμα που είχε πριν από το μνημονιακό πρόγραμμα, είναι συγκρίσιμο με ελλείμματα ελληνικού τύπου της περίοδου επίσης πριν από τα μνημόνια. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αμέσως καλύτερα, η χώρα με τις αμέσως καλύτερες επιδόσεις είναι η Ρουμανία με μείον 4,9% και η Ελλάδα με μείον 4,1%. Είναι τεράστιο αυτό το έλλειμμα και όταν θα βγούμε από την υγειονομική κρίση, μάλλον όταν η Κομισιόν θυμηθεί να εφαρμόσει στο ακέραιο την πολιτική που ακολουθούσε πριν από την υγειονομική κρίση, δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει από την άποψη της πολιτικής που θα υποχρεωθεί να ασκήσει μια κυβέρνηση που θα έχει έλλειμμα 9% στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Θυμάμαι ότι παρόμοια ήταν και η κατάσταση πριν από το 2013. Το κυπριακό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν τεράστιο. Ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στο 15%. Και πάλι τότε δεν υπήρχε, θυμάμαι ότι δεν υπήρχε κάποια ανησυχία. Οπότε εγώ τώρα με ανησυχεί διπλά αυτό. Ότι είναι τεράστιο το έλλειμμα και επίσης έχω την εντύπωση ότι πάλι στην Κύπρο δεν γίνεται συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και θέλω να ελπίζω ότι του χρόνου θα μιλήσουμε από κοντά. Ηλία, εμείς ευχαριστούμε. Να σε παρακαλέσω να σταματήσεις να μοιράζεσαι την οθόνη σου. Ναι. Και τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για να περάσουμε στη συζήτηση. Έχω δεχτεί ένα μήνυμα, Ηλία, σχετικά με τα... όταν αναφερόσουν στην Ελλάδα, είχες μιλήσει για δύο μνημόνια και ήταν ένα μήνυμα υπενθυμίζοντας ότι ήταν τρία τα μνημόνια. Φαντάζομαι ότι είναι εκ παραδρομής που αναφερθήκες σε δύο. Ναι. Ναι. Είναι, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι είναι εκ παραδρομής. Okay, ναι.
Εντάξει, Ηλία. Οκ. Έχουμε χρόνο για να κάνουμε συζήτηση. Θέλω να σας παρακαλέσω όσοι βλέπω εδώ από την εφαρμογή του Zoom για ανταλλαγή μηνυμάτων ότι δεν έχει υποβληθεί κάποια ερώτηση. Μπορείτε όμως να ζητήσετε τον λόγο είτε με υπάρχει μια σχετική εφαρμογή στο Zoom με το οποίο ζητά κάποιος τον λόγο. Ναι, βλέπω εδώ, επειδή να σας παρακαλέσω όταν σας δίνω τον λόγο, θα δώσω τον λόγο τώρα στο Γιάννη, επειδή δεν βλέπω ακριβώς ποιος είναι, θα ήταν καλό να κάνατε και τις συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, σου δίνω τον λόγο. Ναι, είμαι ο Γιάννης ο Σετανίδης από τον Πολίτη. Σχετικά με αυτή την, το στοιχείο ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων σε σχέση με τους μισθούς. Το γεγονός ότι η χώρα αντιμετώπισε και να και αντιμετωπίζει ακόμα τεράστιο θέμα μεγάλου ιδιωτικού χρέους. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μια μεγάλη απομόχλευση στο τραπεζικό σύστημα. Ένα κομμάτι της απομόχλευσης οφείλεται σε πωλήσεις δανείων, αλλά έχουμε και πληρωμές. Μήπως κάποιο μέρος αυτών των κερδών τελικά πήγανε σε αποπληρωμές χρεών του παρελθόντος και γι' αυτό και οι επιχειρήσεις δεν έχουν, ας πούμε, την πολυτέλεια να αξιοποιήσουν τη μείωση των μισθών, την υποτίμηση που έγινε στους μισθούς για να πληρώσουν τα χρέη που είχαν. Ευχαριστώ. Ναι, μιλάτε για τα χρέη των επιχειρήσεων. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Γιατί είχαμε απομόχλευση, από κάπου πληρώθηκε αυτή η απομόχλευση. Δηλαδή, βεβαίως. Κάποιο χρήμα πήγε εκεί. Βεβαίως, πληρώθηκε από εκεί. Και επομένως, δεν ήταν διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να αυξήσουν μισθούς και για αυτό το λόγο. Αλλά βεβαίως, εδώ ναι. Είναι μια υπόθεση αυτό, λογική. Ναι, πλέον. Μπορεί να μετρηθεί αυτό κάπως. Δηλαδή, εγώ, από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος, ανάλογα με την προκατάληψή του, αν θέλετε, ή την ιστορική του εμπειρία, να θέσει το ερώτημα, εάν δεν γινόταν αυτή η απομόχλευση, ή αν δεν είχαν τέτοια χρέη οι επιχειρήσεις, θα ήταν διατεθειμένες να δώσουν ψηλότερους μισθούς. Δηλαδή, η τοποθέτηση ότι δεν έδωσαν ψηλότερους μισθούς επειδή έπρεπε να πληρώσουν τα χρέη τους προϋποθέτει, και γι' αυτό το λόγο δεν αντιστάθηκαν στις αυξήσεις των μισθών, προϋποθέτει σιωπηλά ότι είχαν την καλή διάθεση να δώσουν μισθούς, αλλά δεν μπορούσαν, διότι έπρεπε να πληρώσουν τα χρέη τους. Αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας αυθαίρεστη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άνετα να πει ότι ακόμη και αν δεν χρειάζονταν να αποπληρώνουν τα χρέη τους, πάλι δεν θα είχαν διάθεση να δώσουν ψηλότερους μισθούς. Εγώ θα έκλεινα σε αυτό περισσότερο. Δεν μπορώ να το αποδείξω, σας λέω. Είναι εξαρτάται από εντάξει, το τι έχει ζήσει ο καθένας και πώς η αντίληψη έχει διαμορφώσει. Μια υπόθεση, ότι, ναι, ότι δεν θα είχαμε κάποια τέτοια. Θα μπορούσε κάποιος, εάν είναι ερευνητής, να πάρει τα στοιχεία όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, και να εξετάσει αν υπάρχει στατιστική σχέση ανάμεσα στην απομόχλευση και στις αυξήσεις των μισθών. Ίσως εκεί να έβρισκε ένα γενικό κανόνα για όλους. Και πάλι ναι. Ναι, θα ήταν αυτό μια. Με είναι ερευνηθεί δηλαδή. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεζανίδη από τον Πολίτη. Βλέπω ότι και ο Νίκος ο Τριμιγλινιώτης έχει ζητήσει τον λόγο. Τον έχεις, Νίκο. Ηλία, ευχαριστώ και ευχαριστούμε για την έκθεση. Πολύ διαφωτιστική. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη και του μέσου μισθού. Αναφέρθηκες ότι, και το ερώτημα μου είναι, σε ποιο βαθμό η βήθηση, αλλά κυρίως η ανάκαμψη που έδειξες στον πίνακα το συγκεκριμένο,
βασίζεται σε κάποιους βασικούς παράγοντες. Αναφέρθηκε σε ορισμένους, η ανεργία, η υποπασχόληση, οι ατυπές ευέλικτες μορφές εργασίας κτλ. Θέλω να εστιάσω όμως σε ένα συγκεκριμένο που ενδιαφέρει περισσότερο το συνδικαλιστικό κίνημα. Και εδώ ίσως μπορεί να συμπληρώσει και η Σωτηρούλα. Οι άλλοι συνδικαλιστές φίλοι που είναι εδώ. Σε ποιο βαθμό η μείωση, η αύξηση των μισθών για την περίοδο που μιλούμε τώρα βασίζεται στην αλλαγή στο συσχετισμό δύναμης, της διαπραγματευτικής δύναμης της εργασίας. Δηλαδή, εάν κοιτάξουμε να δούμε σε ποιο βαθμό είχαμε αποδοχή όρων, όπως είναι η μείωση των μισθών ή χαμηλότερων όρων αύξησης των μισθών από τους εργαζόμενους. Δηλαδή, αν μπορούμε να εξετάσουμε πόσους συλλογικές συμβάσεις έχουν ανανεωθεί ή δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την περίοδο, ποσοτικά, για να μπορέσουμε να δούμε στο βαθμό στον οποίο η καμπύλη εκείνη που δείχνει τη μείωση των μισθών υπάρχει. Δηλαδή, όσον αφορά την εργασία. Και το λέω τούτο γιατί η δική μας συντεχνία, την οποία τυχαίνει να είμαι πρόεδρος της συντεχνίας του καθηγητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπέγραψε συλλογική σύμβαση, όμως υπό τις περιστάσεις τις ευρύτερες, παρόλο που ο τομέας μας είναι ειδικός και οικονομικά πήγαμε καλά, εδεχτήκαμε μείωση του μισθού, του increment increase, πώς το λέμε, της αύξησης που θα προσαυξήσεων. Μείωση το ποσοστό προσαυξήσεων για το μέλλον ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ευρύτερου συσχετισμού δύναμης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την πρόταση για τους μισθούς που αναφέρθηκε και προηγουμένως η αγαπητή Σωτηρούλα. Δεδομένου ότι υπάρχει πληθωριστική στάση σήμερα, μια πιθανή ένσταση που θα προβληθεί μια πολιτική με βάση την όθηση της αύξησης των μισθών, θα είναι ότι κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξωγενής παράγοντας αυτός που ισχύει, που υπάρχει τώρα και έχουμε ένα αύξηση των μισθών, η αύξηση των τιμών της ενέργειας κτλ. Όμως, εάν τώρα αφήσουμε να αυξηθούν οι μισθοί, θα έχουμε πολλαπλασιασμό των πληθωριστικών τάσεων. Πώς απαντούμε συνδικαλιστικά και πώς απαντούμε όσον αφορά την οικονομία για την απάντηση αυτού του ερωτήματος, το οποίο είναι πασιφανές ότι αν δεν έχει τεθεί, θα έχει ήδη τεθεί. Και τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το τελευταίο σημείο που ανάφερες και δεν είχες χρόνο να αναπτύξεις, που μίλησες για τους ισοζύγιους τρέχουσων συναλλαγών. Η πρόβλεψη η δική σου, διότι μπαίνουμε προς έξοδο. Εγώ παρεμπιπτόντως είμαι περιορισμένος με COVID σπίτι, αλλά η οικονομία και το κεφάλαιο προχωρά ανεξάρτητα, the show must go on που λέμε. Διερωτούμε τι αναμένεις ότι μπορεί να είναι οι πιέσεις πάνω στις δυνάμεις της εργασίας για να διορθώσουν εντός εισαγωγικών αυτόν το ανισοζύγιο των τρέχουσων συναλλαγών. Ευχαριστώ. Ηλία, παίρνεις σημειώσεις? Ναι. Παίρνεις σημειώσεις, σκέφτομαι. Θα ήθελα όμως να απαντάω σε μία ερώτηση. Okay. Επειδή έχω ακόμη δύο, γι' αυτό δηλώσεις. Γιατί μετά ξεχνάω γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη του μισθού, σε όλες τις χώρες, αυτό είναι δεδομένο, υπάρχουν τρεις παράγοντες ή ομάδες παραγόντων που καθορίζουν το ύψος. Ο ένας παράγοντας είναι το ποσοστό ανεργίας, για το οποίο αναφέρθηκα αρκετά προηγουμένως. Άλλοι παράγοντες είναι οι θεσμικοί παράγοντες, είτε έχουν νομική ύπαρξη, είτε είναι άτυπες συμφωνίες, έτσι, είναι θεσμικοί σε κάθε περίπτωση. Παράγοντες που είναι όλες οι συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, ας το πούμε έτσι, και της πώλησης των ικανοτήτων μας στις επιχειρήσεις. Και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα παραγόντων, που είναι οι ιδεολογικοί παράγοντες, δηλαδή είναι
ο τρόπος με τον οποίο ο πληθυσμός μιας χώρας αντιλαμβάνεται τη θέση του στην εργασία σε σχέση με τις επιχειρήσεις, σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο κτλ. Επομένως, έχουμε τρεις τέτοιες ομάδες παραγόντων. Στην έκθεση υπάρχει ένα διάγραμμα, δύο διαγράμματα υπάρχουν, τα οποία συσχετίζουν, δείχνουν τη συσχέτιση του μισθού με το ποσοστό ανεργίας. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μία διολίσθηση της γραμμής που περιγράφει αυτή τη σχέση, που σημαίνει ότι υπήρξαν αλλαγές στις άλλες δύο ομάδες παραγόντων. Ένας που είναι, είπαμε, οι θεσμικοί παράγοντες και οι ιδεολογικοί παράγοντες. Επομένως, πρέπει να συμπεράνουμε ότι έχει συμβεί κάτι άλλο πέραν των μεταβολών του ποσοστού ανεργίας που έχει μειώσει τους μισθούς. Για να το πω με έναν ίσως πιο απλό τρόπο. Για το ίδιο ποσοστό ανεργίας, τώρα ο μισθός είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν το 2010 για το ίδιο ποσοστό ανεργίας. Έτσι. Επομένως, αυτό δείχνει ότι έχουν παρέμβει άλλοι παράγοντες. Ποιοι ακριβώς, προφανώς είσαστε εσείς σε καλύτερη θέση, πολύ καλύτερη θέση από μένα, να τους γνωρίζετε. Η σημασία των ιδεολογικών παραγόντων, επίσης, ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που συνήθως τους αποδίδεται, εάν τους αποδίδεται κάποια. Αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες έχει δημιουργεί. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν έχει κυριαρχήσει μόνο πολιτικά, έχει κυριαρχήσει και ιδεολογικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τον τρόπο που τα καταλαβαίνει ο νεοφιλελευθερισμός. Καταλαβαίνει δηλαδή ο κόσμος ότι η ευθύνη για την ανεργία είναι δική του, ότι είναι ένα άτομο το οποίο πρέπει, είναι κάτοχος ενός κεφαλαίου πολιτισμικού και κοινωνικού, δηλαδή έχει κάποιες δεξιότητες, γνώσεις και αυτές πρέπει να πουλήσει, είναι ένα είδος επιχείρησης αυτός ο ίδιος, αυτά που λέει ο νεοφιλελευθερισμός. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς, έχουμε μία μετατόπιση των αποδοχών προς τα κάτω. Η καμπύλη που περιγράφει δηλαδή τη σχέση των μισθών με την ανεργία μετατοπίζεται προς τα κάτω. Δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει στην Κύπρο. Συμβαίνει αρκετά έντονα στην Ελλάδα και πάρα πολύ εδώ στο Βέλγιο. Επομένως, υπάρχουν και τέτοιοι παράγοντες οι οποίοι δεν είναι στο χέρι των συνδικάτων να τους επηρεάσουν. Είναι όμως στο χέρι των πολιτικών οργανώσεων των εργαζόμενων τάξεων. Από στατιστική άποψη που μπορώ να, για την οποία μπορώ να μιλήσω, μπορείς να δεις, Νίκο, στην έκθεση το αντίστοιχο τμήμα με τα διαγράμματα που σου λέω, που περιγράφουν, εκεί περιγράφω με κάποια λεπτομέρεια πώς ερμηνεύουμε αυτό το φαινόμενο από τεχνική άποψη, έτσι, από στατιστική άποψη. Σε ό,τι αφορά, έθεσε το θέμα τη σχέση των μισθών με τις τιμές και το ενδεχόμενο να υπάρξει αύξηση του πληθωρισμού. Υπάρχει στην ετήσια έκθεση επίσης η απάντηση αναλυτικά και είναι η εξής, με δύο λόγια. Ότι ανάμεσα στους μισθούς, στο κόστος εργασίας και στις τιμές παρεμβάλλεται ένα άλλο μέγεθος που είναι το περιθώριο κέρδους. Εάν είμαστε σε ένα καθεστώς όπου πρέπει συνεχώς τα περιθώρια κέρδους να αυξάνονται ή να μένουν σταθερά, ποτέ όμως να μην μειώνονται, τότε κάθε αύξηση του κόστους εργασίας προφανώς θα έχει αντανάκλαση στην τιμή. Εάν όμως τα περιθώρια κέρδους μπορούν να μειώνονται, τότε ο πληθωρισμός, έτσι, οι αυξήσεις των τιμών δεν θα υπάρχουν. Το γνωρίζουμε αυτό, έτσι, και είναι στατιστικά εξακριβωμένο ότι έτσι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Επομένως, η απάντηση υπάρχει και τεκμηρίωση. Είμαστε όμως σε ένα σημείο, να πω κάτι για τη συγκυρία, είμαστε όμως σε μια συγκυρία που έχω αρχίσει και αμφιβάλλω αν τα επιχειρήματα προς την άλλη πλευρά
Έχει σημασία αν είναι τεκμηριωμένα ή δεν είναι. Η άλλη πλευρά βρίσκεται σε ένα καθεστώς μεταλήθειας. Δηλαδή χρησιμοποιεί κάθε είδους λογικά λάθη, κάθε είδους παραποίηση των στοιχείων για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Επομένως δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο. Ηλία. Διαλόγου. Ναι, μιλάω πολύ. Όχι, καλά μιλάς. Απλά μου έχουν αναφέρει ότι έχουμε τη σύνδεση μέχρι τις 1. Θα ήθελα να επιταχύνεις λίγο τις απαντήσεις σου για να δώσουμε την ευκαιρία επίσης σε άλλους που έχουν ζητήσει τον λόγο. Παύλο, αν μου επιτρέπετε, αν έχει ολοκληρώσει ο Ηλίας, πρώτα να απολογηθώ γιατί πρέπει να διακόψω τη σύνδεση μαζί σας. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά τον Ηλία και όσους παρακολούθησαν την παρουσίαση. Θέλω απλώς να κάνω μια επισήμανση σε αυτόν τον οποίο έχει πει ο Νίκος. Ο Ηλίας περιέγραψε το τι συμβαίνει μέσα στην οικονομία. Εμείς το περιεγράψαμε με μια πολύ απλή λέξη που έχει όμως ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το ότι αυξάνεται η απασχόληση αλλά δεν βελτιώνεται η θέση των μισθωτών έχει να κάνει με αυτό που εμείς περιγράψαμε ως απορρίθμιση. Αυτοί που μπαίνουν μέσα στην εργασία κατά κύριο λόγο μπαίνουν μέσα από προσωπικά συμβόλαια με πάρα πολύ χαμηλούς όρους απασχόλησης. Αυξάνεται το κομμάτι της εργασίας με τις άτυπες μορφές απασχόλησης με όλες αυτές τις ευελιξίες. Και το άλλο το μεγάλο στοιχείο που συνέβηκε στο κομμάτι της εργασίας είναι ότι το ποσοστό των εργαζομένων που εκαλύπτονταν από συλλογικές συμβάσεις, όλοι μας ξέρουμε τι ήταν η κατάσταση στην Κύπρο, που δεν ήταν θεσμικές ρυθμίσεις, ήταν συμφωνίες όμως που συμφωνούνται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και εφαρμόζονταν, αυτό το κομμάτι έχει μειωθεί πάρα πολύ. Οπότε εδώ είναι στο πεδίο η ανάλυση. Και εδώ είναι ακριβώς που χρειάζεται να γίνουν και οι παρεμβάσεις για να επανέλθουμε σε μια ισορροπία. Και βεβαίως έχει απόλυτο δίκιο ο Ηλίας. Έχει επιδράσεις όλη την κατάσταση, όχι μόνο οι πολιτικές, αλλά και οι αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν. Εδώ για χρόνια ακούμε δουλειά να έχει κάποιος, θα το πούμε με τη γλώσσα, δουλειά να έχει κάποιος και ό,τι να είναι. Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι να έχεις μια δουλειά. Όταν αυτό περνά ως αντίληψη, όταν οι συλλογικότητες απαξιώνονται σκόπιμα από κάποιους, βεβαίως γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα, είναι ο φόβος, είναι η ανασφάλεια και είναι εδώ το πεδίο που πρέπει και εμείς όλοι να εστιάσουμε οι δυνάμεις της εργασίας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Απολογούμε γιατί πρέπει να σας εγκαταλείψω, διότι έχω μια άλλη δέσμευση που θέλω χρόνο για να πάω. Καλή συνέχεια. Και ελπίζω να έχουμε τον χρόνο για να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε, Σωτηρούλα. Ηλία, δεν ξέρω, έχεις ολοκληρώσει με τις απαντήσεις? Στον Νίκο, όχι, μια πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλάγων, για το έλλειμμα δηλαδή που έχει η Κύπρος στις συναλλαγές της με το εξωτερικό. Αυτό που γνωρίζουμε, που γνωρίζαμε εμείς πάντα, είναι ότι η ροπή που έχουν τα ψηλά εισοδήματα για να κάνουν εισαγωγές είναι πολύ ψηλότερη από τη ροπή που έχουν για να κάνουν εισαγωγές στα χαμηλά εισοδήματα. Επομένως, μία πολιτική αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος των μεγάλων... Συγγνώμη. Ναι, αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των μεγάλων εισοδημάτων θα είχε ευνοϊκά αποτελέσματα στο ισοζύγιο, στο εξωτερικό ισοζύγιο. Αυτό το γνωρίζαμε πάντοτε. Επί 20-30 χρόνια οι νεοφιλελεύθεροι το αρνούνταν. Σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο στους διεθνείς οργανισμούς έχει επανέλθει αυτό. Και πρέπει να το επιχείρημα να το μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πρέπει να γίνει η αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των μεγάλων εισοδημάτων για να διορθώσουμε το έλλειμμα. Για να το μειώσουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Παύλε. Δεν ακούγομαι. Ηλία. Έλα, Παύλε.
Δεν ξέρω από όσους και όσους παρακολουθούν αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έχω δύο εδώ. Είναι ο Άιμα και Νέα. Φαντάζομαι, από ό,τι βλέπω είναι ο Κωνσταντίνος Ζαχαρίου από τη Χαραυγή. Και στη συνέχεια συνάδελφος από την Πασιδή που είναι σκοτεινά και δεν βλέπω ποιος είναι. Καλημέρα από μένα. Καλημέρα σου φίλε τον Κιμόγλου. Η ερώτηση δική μου αφορά τη συζήτηση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε σχέση με τον κατώτατο μισθό μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας κατά πόσο προκύπτουν σημεία τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αν έγινε κάποια άσκηση εργασίας σε σχέση και με τα επίπεδα του κατώτατου μισθού που πρέπει να διαμορφωθούν για να επανέλθει μια ισορροπία στην αγορά εργασίας και στην δύναμη, καταναλωτική δύναμη των καταναλωτών, καθώς είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι καθοριστικό και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Είδαμε και τα προηγούμενα τρίμηνα ότι η κατανάλωση ήταν αυτή η οποία έπαιξε το ρόλο της όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας. Κατά πόσο λοιπόν μέσα από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία που καθοδηγούν ή έστω μπορούν να βοηθήσουν αυτό τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον κατώτατο μισθό. Όχι, στην ετήσια έκθεση δεν έχουμε κάποια ανάλυση για τον κατώτατο μισθό. Θα ήθελα μάλλον να προσκομίσω στη συζήτηση μόνο μια παρατήρηση ότι ο κατώτατος μισθός δεν είναι απλώς ο μισθός κάποιων εργαζομένων που αμείβονται λίγο. Είναι η αποτίμηση σε χρήμα της αξίας της εργασιακής δύναμης των ανειδίκευτων. Το λέω με όρους μαρξιστικής θεωρίας. Είναι η αξία της εργασιακής δύναμης των ανειδίκευτων. Και αυτή είναι η βάση για μια πυραμίδα πάνω στην οποία χτίζονται οι αμοιβές, οι αξίες όλων των άλλων εργαζομένων, των ειδικευμένων. Δηλαδή για να ορίσει κάποιος την αξία ενός ειδικευμένου εργαζομένου, ξεκινάει από αυτή τη βάση, το ανειδίκευστο. Επομένως, αυτό εξηγεί για ποιο λόγο όταν υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού γίνεται μια καραμπόλα, ας το πω έτσι. Αυξάνονται μετά οι μισθοί αμέσως, σχεδόν αμέσως όσων ήταν ήδη στο επίπεδο του κατώτατου μισθού. Έτσι σπρώχνει κατά κάποιο τρόπο ο κατώτατος μισθός αυτούς που είναι υψηλότεροι και αυτό συνεχίζεται σε βάθος ενός χρόνου, δύο-τριών ετών έως ότου μέχρι να επηρεαστούν και οι μισθοί που είναι αρκετά ψηλοί αλλά όχι οι μισθοί των στελεχών. Έτσι. Επομένως είναι κάτι παραπάνω από απλώς η αμοιβή των ανειδίκευτων και δεν αφορά μόνο εκείνους. Αφορά όλους τους μισθωτούς. Και αυτό είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να ενδιαφέρονται όλοι οι μισθωτοί για τον κατώτατο μισθό. Διότι εάν δεν έχει γίνει συνείδηση αυτός ο ρόλος του κατώτατου μισθού, ότι δίνει όθηση γενική στους μισθούς, πολλοί μισθωτοί θα θεωρήσουν ότι δεν είναι και δική τους δουλειά, είναι δουλειά μιας ειδικής κατηγορίας εργαζομένων. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφο από την Πασιδή, που θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε και ποιος είναι, επειδή δεν βλέπουμε. Γεια σου, Πάτρο. Ομολογούμαστε για την εικόνα. Χαράλα Μποστά, μόνιμο γραμματέας. Θα σας ευχαριστήσουμε για την παρουσίαση, την ευτερή ανάλυση από τον συνάδελφο τον Ηλία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η βελτίωση αυτού του πραγματικού μισθού. Έχουμε κρατήσει εδώ ένα σημαντικό στοιχείο ότι πραγματική μισθή από το 2006-2007 έχουν μειωθεί σήμερα στο πλήν 6,8 σχεδόν έναν 7% τα δεδομένα μέχρι το τέλος του 2021
και έχουμε μπροστά μας αυτόν το κομμάτι του καζόν. Συντότι ο πληθωρισμός άρχισε να δείχνει γερά τα δόντια του για τα επόμενα χρόνια, το 2022-2023, με ανωδικές τάσεις πέραν του 3%. Το ερώτημα που τίθεται, αυτή η βελτίωση του πραγματικού μισθού, ίσως σαν συνδικαλιστικό κίνημα, τίθεται το ερώτημα ότι ήρθε ο καιρός να διεκδικήσουμε ξανά γενικές αυξήσεις, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο κρατικό τομέα και να δώσουμε το έλασμα και στον ιδιωτικό τομέα για βελτίωση κάποιων πραγμάτων μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Η αποκατάσταση των μισθών με τις αποκοπές, είμαστε προς το τέλος, 1η-1η του 2023. Και το δεύτερο, αν έφτασε και η ώρα να ξαναδιεκδικήσουμε πλέον φορολογικές ελαφρύνσεις, διότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις όταν διεκδικούνται στο παρελθόν, έχει 13 χρόνια από το 2008 να γίνει ξανά φορολογική ελαφρύνση, ήταν με κριτήριο τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός τα τελευταία 13 χρόνια βρίσκεται στο 11,9 από τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Θα ήθελα τις απόψεις σας περί αυτών των δύο σημείων. Ηλία, δεν βλέπω άλλη ερώτηση ή κάποιος άλλος να ζητά τον λόγο. Απλά να έχεις υπόψη σου ότι έχουμε ακόμη 8 λεπτά και θα ήθελα 2-3 λεπτά στο τέλος για να... Ωραία. Σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, εντάξει, δεν είμαι ο πιο αρμόδιος να απαντήσεις αυτό, αλλά η ανάλυση που σας παρουσίασα δείχνει ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και ότι αν δεν υπάρξει, δεν συγκεντρωθούν δυνάμεις σε αυτό το σημείο για να υπάρξει, για να υπάρξουν αυξήσεις, θα συνεχιστεί μια διαδικασία υποτίμησης της εργασίας. Επομένως, από τη δική μου πλευρά, ναι, αυτή είναι η στιγμή για να ενταθούν οι προσπάθειες για διεκδικήσεις. Ένα σημείο που αξίζει τον κόπο ίσως να σταθούμε είναι η σχέση του δημόσιου, των μισθών στο δημόσιο τομέα με τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σε πολλές χώρες, μπορούμε πάλι να διακρίνουμε ότι υπάρχει μια στατιστική σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις οι μισθοί του δημόσιου τομέα, που είναι συνήθως ψηλότεροι, όχι συνήθως, πάντα, οι μισθοί λοιπόν του δημόσιου τομέα γίνονται καθοδηγητική αρχή για αυξήσεις στον ιδιωτικό. Στην Ελλάδα, για την Κύπρο δεν έχω αναλύσει τα στοιχεία, τα έχω αναλύσει για την Ελλάδα και εκεί υπάρχει αυτή η σχέση. Είναι δηλαδή αναφορά ότι όταν γνωρίζεις πως ο μισθός στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε και το ζεις και στην καθημερινή σου ζωή, έτσι, βλέπεις δίπλα σου ανθρώπους που έχουν αυξήσει το εισόδημά τους. Αυτό δημιουργεί μια τάση να αυξηθούν και οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό απλώς έτσι σαν μια παρατήρηση για τη σχέση μας με το δημόσιο. Ηλία, δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος τώρα, διότι σε 2 λεπτά θα κλείσει. Θα ήθελα απλά να πω κάτι, ότι θα αναρτήσουμε την έκθεση και όλες τις παρουσιάσεις βεβαίως στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας. Θα ήθελα κλείνοντας να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τον κατώτατο μισθό. Η συζήτηση που γίνεται στην Κύπρο αφορά περισσότερο, επειδή υπάρχουν συστήματα καθορισμού ελάχιστων απολαβών, τόσο μέσα από οριζόντιες ρυθμίσεις, δηλαδή έναν εθνικό κατώτατο μισθό που ισχύει για όλη τη χώρα, υπάρχουν όμως και συστήματα που προσδιορίζουν τους κατώτατους μισθούς μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το ερώτημα που υπάρχει στην Κύπρο, που είναι και το βασικό ερώτημα, είναι ποιο δρόμο θα πάρουμε εμείς. Και ο δρόμος που θα πάρουμε εμείς σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι ένας συνδυαστικός δρόμος, δηλαδή ένας εθνικός κατώτατος που θα καλύπτει κλάδους της οικονομίας στους οποίους δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, δεν υπάρχει συλλογική διαπραγμάτευση,
και θα πρέπει να βρούμε τρόπους πώς οι χαμηλότερες απολαβές που προνοούνται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κάποιους κλάδους γενικεύονται σε αυτούς τους κλάδους. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς οι κατώτατες απολαβές που προνοούνται από τις συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται στους κλάδους που ισχύουν αυτές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα του κατώτατου μισθού στην Κύπρο αυτό είναι. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τη συμμετοχή σας και την υπομονή που είχατε. Απολογούμαστε για αυτήν την τεχνική δυσκολία στην έναρξη της μετάδοσης που για λόγους τεχνικούς τέλος πάντων δεν είχαμε προβλέψει να είχαμε στείλει τον κωδικό μαζί. Ήμασταν με την εντύπωση ότι δεν ήταν αναγκαίος ο κωδικός για να μπαίνει κάποιος να μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τον Ηλία Ιωακίμογλου για τη δουλειά που έχει κάνει για αυτήν την φορά. Και ευχόμαστε η έκθεση και αυτήν την φορά να συνεχίσει να απασχολεί για την επόμενη περίοδο. Εμείς θα φροντίζουμε με κάποιες παρεμβάσεις κάποια μηνύματα της έκθεσης που ίσως να μην έχουν προβληθεί καταλλήλως σε αυτήν την παρουσίαση, να έχουν και αυτά την, με κάποιον τρόπο να δημοσιεύσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι υγεία σε όλους. Γεια σας.